Μετά το Σαλβαντόρ, την παλιά πρωτεύουσα της Βραζιλίας που δείχνει έντονα το παρελθόν του, ήρθαμε στη σημερινή πρωτεύουσα την Βραζίλια, η οποία δεν έχει καθόλου παρελθόν. Σχεδιάστηκε από το μηδέν και χτίστηκε για να γίνει πρωτεύουσα. Η ιδέα η χώρα να αποκτήσει νέα πρωτεύουσα διατυπώθηκε ένα χρόνο μετά την ανεξαρτησία της το 1823. Άρχισε όμως να υλοποιείται το 1956. Τα επίσημα εγγένεια έγιναν το 1960, με ελάχιστα βέβαια τότε ολοκληρωμένα κτίρια. Ο καθεδρικός ναός που φαίνεται πανέμορφος από το παράθυρο του ξενοδοχείου και άλλα περίεργα κτίρια μεωθούν για μια βόλτα στο κέντρο παρά την κούραση και το προχωρημένο της ώρας. Λίγα νυχτερινά, βιαστικά πλάνα λοιπόν. Την πόλη ουσιαστικά θα τη δούμε αύριο. Παρά την μουσική συναυλία και τον κόσμο, η πρώτη εντύπωση δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Η πόλη, αν και σχεδιάστηκε για να είναι ανθρώπινη, οι αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες που τελικά έγινε πόλη των αυτοκινήτων. Η κεντρική λεωφόρος, για παράδειγμα, έχει 6 λωρίδες ανακατεύθυνση και ανάμεσά τους τόσο πολύ ελεύθερο χώρο που τελικά για να πας από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη θέλει απόφαση. Είναι ολόκληρο ταξίδι. Πρωινή βόλτα στην υπερμοντέρνα πόλη και το πρώτο κτίριο που μας τραβά την προσοχή είναι το Εθνικό Θέατρο που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Όσκαρ Νιμάγερ. Μοιάζει σαν πυραμίδα και η κατασκευή του ξεκίνησε το 1960. Η μεγαλύτερη αίθουσα, Βίλα Λόμπος, έχει χωρητικότητα 1.400 ατόμων. Το ημισφαιρικό Εθνικό Μουσείο μπροστά, ο καθεδρικός ναός αριστερά του, τα 16 υπουργεία που είναι παρακάτω και άλλα κτίρια είναι κατά μήκος ενός άξονα 10 χιλιόμετρων που καταλήγει στην πλατεία των Τριών Εξουσιών. Ο πολεοδόμος Λούτσιο Κώστα, στον οποίο οφείλεται ο χωροταξικός σχεδιασμός, έβαλε σε αυτόν τον μεγάλο άξονα από βορρά προς νότο τις πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες και κάθετα σε αυτόν τις κατοικίες οργανωμένες σε τετράγωνα. Τα περισσότερα κτίρια φέρουν την υπογραφή του διάσημου αρχιτέκτονα Όσκαρ Νιμάγερ. Το Κογκρέσο αποτελείται από δύο σώματα, την Ομοσπονδιακή Γερουσία, η Άνω Βουλή, που στεγάζεται στον αριστερό μικρό θόλο και έχει 81 εκλεγμένα μέλη, και την Βουλή των Αντιπροσώπων, η Κάτω Βουλή, με 513 μέλη και που στεγάζεται στον δεξιό αντεστραμμένο θόλο. Στους δύο πύργους είναι τα γραφεία για τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Το Παλάτι της Δικαιοσύνης είναι έργο και αυτό του Όσκαρ Νιμάγερ, φτιάχτηκε μεταξύ του 1962 και 70. Οι 5 καταράκτες νερού όταν λειτουργούν φαίνεται να πηγάζουν από την πρόσωψη του κτίριου. Ο Περιστερώνας είναι γλυπτό του Νιμάγερ και πίσω του ακριβώς η έδρα του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Είμαστε στην πλατεία των Τριών Εξουσιών, ακριβώς πίσω από το Κογκρέσο. Μπροστά από το κτίριο είναι το άγαλμα «Η Δικαιοσύνη», έργο του Αλφρέντο Σεσκιάτη. Φόρο τιμής σε όσους εργάστηκαν για την κατασκευή της πόλης, το διάσημο αυτό μπρούτζινο γλυπτό, οι πολεμιστές. Το Πάνθεο της Πατρίδας και της Ελευθερίας Ταγκέντρου Νέβες εγγενιάστηκε το 1986. Σκοπός του είναι να τιμήσει αυτούς που έχουν διαπρέψει για την πατρίδα. Τα ονόματα των τιμόμενων γράφονται στο βιβλίο των ηρώων της πατρίδος.
Κάθε φορά που ένα νέο όνομα προστίθεται στις σελίδες, γίνεται εδώ μνημόσυνο για το τιμόμενο πρόσωπο που περνά στο πάνθεον των ηρώων της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι γνωστό και ως Αταμαράτι. Ολοκληρώθηκε το 1962. Μπροστά στο κτίριο, το γλυπτό του Μπρίνο Τζόρτζιο ονομάζεται Μετέωρο και είναι κατασκευασμένο από μονοκόμματο μάρμαρο. Το Αταμαράτι είναι από τα πιο όμορφα κτίρια του Νιμάχερ. Μοιάζει να πλέει μέσα στην τεράστια πισίνα. Στολίζεται δε με πολλά έργα τέχνης και έχει ωραίο κήπο. Στα ομοιόμορφα κτίρια απέναντι στεγάζονται τα διάφορα υπουργεία. Για το τέλος άφησα το πιο διάσημο κτίριο της Μπραζίλια, τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας. Εδώ ο Νιμάγερ σχεδίασε ένα κυκλικό κεντρικό κλήτος που στηρίζεται σε 16 μεγάλες κολόνες σε ένα σχήμα που ξαφνιάζει. Ο Δάντης Κρόσε σχεδίασε τους 4 Ευαγγελιστές που μας υποδέχονται στην είσοδο του ναού. Περνάμε στον εσωτερικό χώρο του ναού που είναι μεν λιτός αλλά επιβλητικός. Τα βιτρό ανάμεσα στις κολόνες και την οροφή δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα με το φως ζεστό, απαλό σε αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου. Η Πιετά του Μικελάντζελο, αντίγραφο δώρο του Πάπα, μερικά ακόμα γλυπτά, καθώς και οι τρεις άγγελοι που κρέμονται από ψηλά, του Αλφρέντο Σεσκιάτη, συμπληρώνουν τον όμορφο χώρο.